Η Ινδία προχώρησε στον απαγχωνισμό του Μοχάμαντ Αφζάλ Γκούρου, ο οποίος κατηγορούνταν για την επίθεση στο κοινοβούλιο της χώρας το 2001. Ο πρόεδρος Πράναπ Μουχέρτζη αρνήθηκε την απονομή χάριτος και έτσι ο Γκούρου εκτελέστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτορα Ελλάδος στην φυλακή Τιχάρ που βρίσκεται στην πρωτεύουσα Νέο Δελχή. Αυτό που έγινε ήταν απλά η εφαρμογή του νόμου, έσπευσε να πει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ινδία Σινγκ. Ωστόσο, οι αρχές στη χώρα αναμένουν μεγάλες διαδηλώσεις εξαιτίας της εκτέλεσης. Για το λόγο αυτό, ισχυρές αστυνομικές αλλά και στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλές περιοχές, ενώ ειδικά σε ορισμένα σημεία του Κασμίρ από όπου καταγόταν ο Γκούρου έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας. Όταν ξυπνήσαμε το πρωί, είδαμε την ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους. Αναρωτηθήκαμε τι γίνεται και μάθαμε ότι εκτελέστηκε ο Αφζάλ Γκούρου. Αυτό είναι αδικαιολόγητο και φοβάμαι ότι θα χειροτερέψει την κατάσταση στο Κασμίρ. Υπήρχε σχετική ειρήνη μετά από πολύ καιρό, αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Ινδίας δεν την επιθυμεί. 5 άτομα είχαν επιτεθεί στο καλαφρουρούμενο κοινοβούλιο της Ινδίας τον Δεκέμβριο του 2001, οπλισμένοι με χειροβομβίδες και εκρηκτικά, αλλά οι αρχές ασφαλείας τους σκότωσαν πριν προλάβουν να μπουν μέσα στο κυρίως κτίριο. 10 ακόμη άνθρωποι, οι περισσότεροι αστυνομικοί, είχαν σκοτωθεί σε εκείνη την επίθεση. Η Ινδία είχε κατηγορήσει τότε το Πακιστάν ότι κρύβονταν πίσω από αυτήν, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ένταση και να φτάσουν οι δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.